ιδανικές συνθήκες εδώ στις Κερκίδες. Οι ουρανοί έχουν ανοίξει για τα καλά και δεν φαίνεται να κλείνουν για την ώρα. Παρ' όλα αυτά, οι φύλαθλοι σχεδόν ηρωικά βρίσκονται στις θέσεις τους και δεν πτωούνται καθόλου, κάνοντας μάλιστα με τις φωνές τους ιδιαίτερα αισθητή την παρουσία τους. Μια πάρα πολύ όμορφη ατμόσφαιρα για το παιχνίδι που, αν μη τι άλλο, ελπίζουμε να ξανταμείψει σήμερα με ένα πολύ όμορφο θέαμα. Πολύ επιβλητικό στάδιο. Ιδανικό, θα λέγαμε, για το αγαπημένο μας Αθήνα. Για να δούμε τι θα γίνει. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Εδώ βλέπουμε πως τους σταμάτησαν έγκαιρα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Σούταρε έξυπνα. Κούρκινες προμένει. Πρώτο γκολ για τον Ολυμπιακό. Ο τερματοφύλακας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και οι αντίπαλοι τον τιμώρησαν. Φαντάζομαι πως θα θέλει να διαγράψει αυτή τη φάση από τη μνήμη του Πορτιέρο, γιατί από δικό του λάθος στρώθηκε η μπάλα στον αντίπαλο. Πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Καμαρά. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να σκοράρει νωρίς το παιχνίδι. Και είναι 1-0. Χωσέ Χολέμπας. Καλό ποσοστό κατοχής, αλλά πέρα από αυτό λίγα πράγματα. Κάνει μία μακρινή ψηλή παλιά. Φορτούνης. Πάσα με αξιώσεις. Έτοιμος ο σουτάρης. Φοβερή η ψυχραιμία του υπό τόση πίεση. Επανειλημμένως έχει αποδείξει αυτός ο παίκτης πως δύσκολα αντιμετωπίζεται. Η άμυνα προσπάθησε με κάθε τρόπο να το σταματήσει, αλλά προφανώς δεν τα κατάφερε, ίσως και λόγω της δύναμης που διαθέτει αυτός ο ποδοσφαιριστής. Το αποτέλεσμα τελικά το είδαμε όλοι μας. Μάλιστα, έχουν βάλει δύο χωρίς να δεχτούν κανένα. Το 1-0 ήταν αρκετά έθραυστο. Τώρα σίγουρα νιώθουν πιο ασφαλείς. Και η πίεση σαφώς μεγαλώνει για τους αντιπάλους. Μουχαλάκης. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έξυπνη η πάσα του συμπαίκτη του. Να δούμε αν θα κάνει κάτι καλό εκεί. Τώρα υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Έγινε παράβαση και κέρδισε ένα φάουλ εδώ επιτιθέμενος. Και βλέπει την κίτρινη κάρτα. Αυτό ήταν ένα φθηνιάρικο φάουλ. Θα μπορούσε να το έχει αποφύγει.
και τη στέλνει προς τα αριστερά. Στον ουρανό η μπάλα. Προσπάθησε να τον ταΐσει, αλλά δεν ήταν καλή η συνεννόηση. Χωσέ Χολέμπας. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Η σέντρα απομακρύνεται από τον αμυντικό και καταλήγει σε κόρνερ. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα του. Προς τα πίσω. Οι αντίπαλοι οχυρώθηκαν καλά σε αυτή τη φάση, οπότε αναγκαστικά πάει προς τα πίσω η μπάλα. Είναι πλάγιο. Προωθεί την μπάλα. Άμυνα της τελευταίας στιγμής, αλλά έπιασε. Λέβει την μπάλα. Φορτούνης προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Θα την στείλει στα δίκτυα και προσπαθεί να σουτάρει. Τώρα πια δεν υπάρχει αμφιβολία. Ο δρόμος είναι κατηγορικός για αυτό. Έπαιξαν με τη φωτιά και τιμωρήθηκαν. Έναν τέτοιο παίκτη δεν τον αφήνεις από τα μάτια σου δευτερόλεπτο. Εκεί μέσα ειδικά. Η άμυνα εδώ πιάστηκε εντελώς τον ύπνο. Αληθινά δεν ξέρω που είχαν το νου τους. Στο κάτω-κάτω, ακόμα και πιτσιρίκια να έπαιζαν, θα καταλάβαιναν ότι δεν έπρεπε να τον αφήσουν εντελώς αμαρκάριστο. Και ειδικά σε εκείνο το σημείο. Πλέον είναι στο 3-0 το σκορ. Καιροφυλακτή για να εκδηλώσει αντεπίθεση. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα, έπειτα από πίεση. Η άμυνα πολύ σωστά το κράτησε εκεί και τον νίκησε κατά κράτος. Δεν του έδωσαν καν τον χώρο να γυρίσει το σώμα του. Παρεμβλήθηκε πολύ έξυπνα και έκοψε εδώ, γλιτώνοντας την ομάδα του από τα χειρότερα. Πολύ βαθιά και ψηλή παλιά. Σισε. Καμαρά. Γεμίζει προς τα αντίπαλα καρέ. Σαν να συγκρούονται με τείχο είναι. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Θεωρητικά, το ποδόσφαιρο λέμε ότι όλα είναι ανοιχτά μέχρι τέλους. Αλλά εδώ δυσκολεύομαι να το πω. Πάντως, δεν θα βαρεθούμε στο δεύτερο ημιχρόνο. Ήδη το παιχνίδι μου φαίνεται σαν ρουά μάτ. Δεν βλέπω δηλαδή πώς θα μπορέσουν οι αντίπαλοι να ξαναμπούν στο μάτς. Γιατί τους έχουν δέσει χειροπόδαρα. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 3 γκολ σε ένα παραγωγικό ημίχρονο με άφθονο θέαμα και χορταστικά στιγμιότυπα για την ανάπαυλα. Η δράση εδώ ξεκίνησε και πάλι. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Εμβιλά. Εμβιλά. Θα κάνει τη μακρινή παλιά. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Εξαπολύει ένα σούτ. Αποδεικνύονται αχόρταγοι και καλά κάνουν. Ο κόσμος πλήρωσε για να δει θέαμα. Το αποτέλεσμα εδώ ήταν απόλυτα προβλέψιμο. Χριστό, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πως ο άνθρωπος είναι στιγνός εκτελεστής. Τώρα πια μάλλον κρίθηκε το μάτς. Και εδώ σταματά αυτή η επίθεσή τους. Καμαρά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον εδώ, δεν έπαιζαν στο ίδιο έργο οι δυο τους. Και για άλλη μια φορά, ρεσιτάλ, έτοιμος για το σούτ. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα.
Στέλνει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. Επιχειρεί μια προωθημένη παλιά. Και ξανακερδίζουν αμέσως την κατοχή. Χωσέ Χολέμπας. Και γίνεται ξανά δικιά του. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Θα μπορούσε να έχει πρόβλημα εδώ. Ο διαιτητής του κάνει παρατηρήσεις. Νομίζω ότι χρειάζεται να είναι πιο προσεκτικός με τα τάκλινγκ του. Τι γκολ ήταν αυτό. Αν ήμουν ο τερματοφύλακας, θα πήγαινα να του ζητήσω τώρα αυτόγραφο. Ω Θεέ μου! Όσο και καλός να είναι αυτός που σκοράρει, τον γκολ από στημένη φάση καταλογίζεται πάντα στην άμυνα. Εκτέλεσε τη στημένη φάση με μεγάλη ακρίβεια, όπως ακριβώς το ήθελε. Ξεκινά και πάλι το μάτς και βλέπουμε ξεκάθαρα ότι δεν τα παρατάνε. Μπουχαλάκης. Και είναι έτοιμος να σουτάρει. Δεν τη βρήκε όπως ήθελε. Πολύ καλή προσπάθεια από μακριά. Άξιζε τον κόπο. Όπως βλέπουμε, επιλέγουν να κάνουν άλλη μία αλλαγή. Και τώρα έχουμε μία διπλή αλλαγή. Ναι, ένα γερό φρεσκάρισμα για την ομάδα. Προφανώς ο προπονητής ένιωσε την ανάγκη γι' αυτό. Θα επιστρέψει την μπάλα προς τον άξονα. Καταφέρνουν αμέσως να ξαναπάρουν την μπάλα. Επιχείρησαν μια καλή προσπάθεια οι αντίπαλοι, αλλά αυτός καραδοκούσε και έκοψε πάρα πολύ. Μπουχαλάκης κάνει τη μακρινή παλιά. Σωστά απομακρύνει. Τώρα θα πρέπει κάποιος να βάλει την μπάλα κάτω. Η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Καμαρά. Σκάβει έξυπνα την Φορτούνης. Σίγουρα μπορούσε και καλύτερο σου. Ξεμαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Δεν άντεξε τελικά στην πίεση που του άσκησε ο αντίπαλος. Καμία πλευρά δεν καταφέρνει να πάρει την μπάλα. Εμβιλά. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Δοκιμάζει τη βαθιά παλιά. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Θα γεμίσει προς τον άξονα. Ζωσέσα λέει όχι σε αυτή τη φάση. Σεντράρει. Και αυτό είναι, κυρίες και κύριοι, το σφύριγμα της λήξης. Μια
πλήρης νίκη από κάθε άποψη και κυρίως χάρη στους επιθετικούς που δημιούργησαν χάος στη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων. Ήταν κρίσιμο αυτό το γρήγορο γκολ γιατί καθόρισε και το στυλ του υπόλοιπου παιχνιδιού. Έτσι μπορούσαν να είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τον αντίπαλο και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύεται και από το τελικό αποτέλεσμα. Και εδώ ολοκληρώνεται η απόψινή μας μετάδοση. Σε ευχαριστώ Γιώργο Θαναελάκη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο. Σε ευχαριστώ. Είναι πάντα απόλαυση να δουλεύω μαζί σου.